Τα μέλη του δικτύου συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώθηκαν σήμερα στο εργατικό κέντρο Βόλου με σκοπό να παρουσιάσουν τις θέσεις τους και να καλέσουν τα λαϊκά στρώματα σε πάλι ενάντια στις συνθήκες που επιβάλλει η κυβέρνηση και το μνημόνιο. Η εκδήλωση είχε ενημερωτικό χαρακτήρα προς τους εργαζόμενους και έγινε αναφορά στα δικαιώματα των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, στις εργασιακές σχέσεις, στις συμβάσεις και στο ασφαλιστικό. Θα πρέπει να δώσουμε να καταλάβουν ότι η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο και να ζητήσουμε από τους εργαζόμενους, κάνοντας και την αυτοκριτική μας, αν θέλετε, σαν συνδικάτα, γιατί έχουμε ένα τεράστιο μέρος, πιστεύω, της ευθύνης, αλλά δεν υπάρχει και άλλη λύση. Τα συνδικάτα είναι εκείνα τα οποία θα παλέψουν, τα συνδικάτα είναι εκείνα που θα δώσουν τη μάχη, γιατί αυτά είναι για να ανατρέψουν αυτή την πολιτική. Και αν θέλετε, να μην επιτρέψουν να επιστρέψουμε στο μεσαίωνα και στη βαρβαρότητα, που δεν είναι μόνο ζήτημα Ελλάδας πλέον. Τα μέλη του δικτύου υποστηρίζουν πως τόσο στις χώρες της Νότιας Ευρώπης όσο και στις υπόλοιπες ετοιμάζεται ένας ευρωπαϊκός μεσαίωνας σε θέματα ποιότητας ζωής και εργασιακών σχέσεων. Ο ελληνικός λαός, θέλω να πω, δεν ψήφισε καμία τρόικα. Την τρόικα την έφερε η κυβέρνηση Παπανδρέου. Από εκεί και πέρα, επομένως, οι επιλογές αυτές είναι επιλογές της κυβέρνησης. Και από ό,τι φαίνεται και με τα non-paper που βγήκαν στην επιφάνεια, φαίνεται ότι η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού του κ. Παπακοσταντίνου έχει δεσμευτεί για όλα αυτά. Έχει δεσμευτεί για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Κυριολεκτικά ξεπούλημα. Βρισκόμαστε στο 4ο μνημόνιο, μπορεί να φτάσουμε και στο 24ο και κάθε φορά υπάρχει ένα νέο χτύπημα στα δικαιώματα των εργαζομένων γιατί δεν έχουν επιτύχει όλα τα προηγούμενα μνημόνια. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης και προετοιμασίας για τη μεγάλη πανελλαδική απεργία στις 23 Φεβρουαρίου.